Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Απόψε έχουμε πάλι θεματάρα. Ερωτικές σχέσεις, χρόνια προβλήματα υγείας και άσχημη συμπεριφορά. Έλαβα αυτό το mail και δεν μπορούσα παρά να το κάνω vlog. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Είμαι ένας νέος 30 ετών. Έχω ένα πρόβλημα υγείας στα πόδια μου και το έχω εκ γενετής. Από πολύ μικρή ηλικία και για κάποια χρόνια πήγαινα σε κέντρο αποκατάστασης παιδιών. Περπατάω κανονικά, αλλά λυγίζουν τα γόνατα και δεν μπορώ να βαδίσω πάρα πολύ καλά. Έκανα όμως χρόνια φυσικοθεραπεία και όλα πάνε καλά τώρα πια. Χαίρομαι για μου, χαίρομαι για σένα. Πρέπει ωστόσο να κάνω κατά καιρούς φυσικοθεραπείες για συντήρηση. Παράλληλα όμως, από τα 18 μου χρόνια, πάσχω από χρόνια προστατίδα και πιελικό άλγος. Δυστυχώς από μικρός έκανα το λάθος να κρατάω συνεχώς για πολλή ώρα την ούρησή μου, με αποτέλεσμα να πάθω το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, αλλά δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Ένα πρόβλημα για το οποίο ακόμη και σήμερα πολύ λίγοι μιλούν ανοιχτά και για το πώς αυτό το πρόβλημα με την πολύ μεγάλη συμπτωματολογία που έχει επηρεάζει εκτός από την καθημερινότητα και την ερωτική ζωή του ανθρώπου. Έχω κάνει κατά καιρούς κάποιες θεραπείες χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επειδή εγώ δεν είμαι γιατρός, διαβάζω από το διαδίκτυο, από τη σελίδα της δόκτωρος Ειρήνης Παιδιαδίτη Βαρανάκη, η οποία είναι ουρολόγος, χειρουργός και ανδρολόγος. Χρόνια προστατίτιδα είναι ο τίτλος του άρθρου. Η χρόνια φλεγμονή του προστάτη, χρόνια προστατίτιδα με χρόνιο πιελικό άλγος, άλγος είναι ο πόνος, στην περιοχή της πιέλου όταν μιλάμε για πιελικό άλγος, αποτελεί μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Μπορεί να οφείλεται σε μια τελώς θεραπευθύσα οξία προστατίτιδα ή σε εμμένοντα συμπτώματα μετά από μια λίμωξη της περιοχής. Ο πόνος στην πίελο και στον προστάτη μπορεί να πυριαδοτείται ακόμα και από λαθασμένη ενεργοποίηση των νευρικών απολήξεων στην περιοχή γύρω από τον προστάτη και στο περίαινιο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που γίνεται κατάχρηση του όρου χρόνια προστατίτιδα και πιο δόκιμος είναι ο όρος του χρόνιου πιελικού άλγους. Όταν τίθεται υποψία οποιασδήποτε από τις παραπάνω παθήσεις, η κλινική εξέταση, η εκτίμηση των συμπτωμάτων πριν, κατά και μετά την ούρηση εφόσον υπάρχουν και ο μικροβιολογικός έλεγχος για κοινά και άτυπα μικρόβια μπορεί να βοηθήσει τη διαφορική διάγνωση. Για να αποκλειστεί χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα χρειάζεται να γίνει μια τεχνική λήψη δειγμάτων ούρων σε διαφορετικά στάδια πριν και μετά τη μάλαξη του προστάτη αδένα, καλλιέργεια κατά Stammy Mears. Στις περιπτώσεις χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας χρειάζεται λήψη συγκεκριμένων αντιβιωτικών που εισβάλλουν στον προστατικό ιστό και η χρήση τους γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι 3 μήνες. Η χρήση α1β εκλεκτικών αδρενεργικών αναστολέων μπορεί να βοηθήσει επίσης ορισμένους ασθενείς με χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα. Φαρμακευτική θεραπεία με νευροτροποποιητικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσει για τις περιπτώσεις χρόνιας μη βακτηριακής προστατίδας όπου υπάρχουν ενδείξεις νευροπαθητικού πόνου. Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση, η οποία φαίνεται να έχει αποτελέσματα σε περισσότερους υποτύπους της χρόνιας προστατίδας, είναι τα κρουστικά κύματα. Ακόμα δεν είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο δρούν στη θεραπεία, ωστόσο φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα με βελτίωση του πόνου σε ένα σεβαστό αριθμό ασθενών. Περισσότερες μελέτες αναμένονται για αυτή την ανώδυνη κατά τα άλλα τεχνική τα επόμενα χρόνια. Διάβασα ότι κάποιοι γιατροί στο εξωτερικό τη χρησιμοποιούν. Είναι κάτι με ένα μηχάνημα. Οι παθήσεις αυτές είναι πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό. Απαιτείται εμπιστοσύνη στο γιατρό σας και υπομονή, καθότι συνήθως η θεραπεία παίρνει χρόνο και οι αλλαγές δεν είναι θεαματικές από τις πρώτες ημέρες. Μιλήστε μαζί του ή μαζί της για να σας λυθούν έγκαιρα οι απορίες. Με λίγα λόγια, χρόνια προστατίτιδα και χρόνιο πιελικό άλγος σημαίνει κάποιος, όπως ο φίλος που στέλνει την επιστολή, που είναι στην ηλικία των 30 ετών, να έχει πόνο στην περιοχή της πιέλου και να έχει πόνο και κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Λέει λοιπόν αυτός ο νέος, ο οποίος είναι 30 χρονών, είχα μια σχέση με μια κοπέλα 27 ετών, δηλαδή 3 χρόνια μικρότερη από σένα. Χωρίσαμε πρόσφατα. Για μένα ήταν η πρώτη μου σχέση. Κράτησε 2,5 χρόνια. Ο λόγος που με χώρισε ήταν τα προβλήματα στην ερωτική μας ζωή. Όσες φορές προσπαθήσαμε,
να κάνουμε έρωτα δηλαδή, είχα πολύ έντονους πόνους και ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να σταματάμε την πράξη. Να συμπληρώσω ότι για τα προβλήματα της υγείας μου τις είχα μιλήσει από την αρχή της σχέσης μας. Για το συγκεκριμένο, είπα ότι πηγαίνω σε γιατρό, κάνω θεραπείες, τι αποτελέσματα έχω μέχρι στιγμής και ότι με βάση αυτά που λένε οι γιατροί όλα θα φτιάξουν σιγά σιγά. Είχα πει τα πάντα, ήμουν ξεκάθαρος απέναντί της. Και πραγματικά, επειδή έχω διαβάσει και άλλα άρθρα εκτός από αυτό που σας έχω διαβάσει έτσι για λίγο, είναι μία κατάσταση χρόνια που παίρνει χρόνο και η θεραπεία. Εγώ πήγαινα σε γιατρό την περίοδο εκείνη, πολλές φορές την έπιανε θυμός, δεχόμουν μια άσχημη συμπεριφορά με βρισχές και διάφορα άλλα προσβλητικά σχόλια. Μου έλεγε ότι άνδρας που δεν μπορεί να κάνει σεξ δεν είναι άνδρας. Ταράζουμε μόνο που το διαβάζω, α. Μου έλεγε ότι άνδρας που δεν μπορεί να κάνει σεξ δεν είναι άνδρας, ότι είμαι άχρηστος, ανίκανος και πολλά άλλα, ντροπή της. Παλιοκόριτσο. Γενικά σαν χαρακτήρας ήταν πολύ ειρωνική και εγωκεντρική. Σε διάφορα θέματα ήθελε να γίνεται πάντα το δικό της και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι εκείνη έχει δίκιο και ότι ο άλλος έχει άδικο. Ήταν η πρώτη σου σχέση, αγόρι μου, γι' αυτό την ανεχτήκες. Οι συναντήσεις μας πολλές φορές κυλούσαν με εντάσεις πάντα για το συγκεκριμένο θέμα. Με μείωνε συνεχώς κάθε φορά. Μια φορά μάλιστα μου είπε, το ένα σου πρόβλημα το ανέχτηκα, αναφερόμενη στο κινητικό μου πρόβλημα, αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ, είναι γελίο. Δηλαδή απλώς μου ανεχόταν, δεν ένιωθε τίποτε μέσα της για μένα. Θυμώνω πάρα πολύ με τέτοιες συμπεριφορές, είτε προέρχονται από άνδρες, είτε προέρχονται από γυναίκες, θυμώνω πάρα πολύ. Δεν δεχόταν ούτε τη γνώμη του γιατρού που με είχε τότε αναλάβει, που έλεγε ότι όλα θα φτιάξουν, αλλά πάνω απ' όλα οι χρόνιες παθήσεις θέλουν υπομονή και αγάπη θέλουν. Προς τον εαυτό σου αν είσαι ο χρόνιας ασθενής και προς τον σύντροφο σου αν ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου είναι ο ή η χρόνια ασθενής. Εκείνη έλεγε ότι οι θεραπείες δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Εκείνη έλεγε ότι οι θεραπείες αυτές δεν μου φέρνουν κανένα αποτέλεσμα, ότι ο γιατρός που βρήκα είναι ένας ξεφτύλας που θέλει μόνο να μου φάει τα λεφτά και ότι εγώ είμαι πιο ηλίθιος που κάθομαι και τον ακούω. Δεν έδειχνε εμπιστοσύνη σε τίποτα, μόνο βρισχές και προσβολές. Τώρα εκ των υστέρων αντιλαμβάνεσαι, είμαι σίγουρη, ότι θα έπρεπε να τη χωρίσεις εσύ επί τόπου όταν τα κάνει αυτά. Αλλά ξαναλέω, επειδή ήταν η πρώτη σου σχέση και επειδή φαντάζομαι ότι και λόγω του κινητικού προβλήματος που είχες, αλλά και του χρόνιας προστατίδας και του χρόνιου πυλικού άλγους που είχες από τα 18 σου χρόνια, ίσως και εσύ ο ίδιος δεν τολμούσες για σχέση προηγουμένως και ίσως γι' αυτό ανεχώσουν αυτή την παλιό συμπεριφορά, αλλά δεν είναι καλή ιδέα που την ανεχώσουν, αγάπη μου. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει τα θέματα αυτά και με είχε προσβάλει μπροστά σε μια φίλη της. Και ένιωσα πολύ άσχημα. Πραγματικά πονάω το λαιμό μου τώρα που τα διαβάζω αυτά. Νιώθω ένα έντονο πόνο στο λαιμό, ποιος είμαι σίγουρη ότι είναι ψυχοσωματικός από αυτά που διαβάζω που είναι τόσο επώδυνα. Λίγο πριν το χωρισμό μας, κοινός μας φίλος την είχε δει με έναν άνδρα πολύ μεγαλύτερό της. Όταν της μίλησα σχετικά με αυτό, παραδέχτηκε ότι είχε σχέση μαζί του. «Είμαι μαζί του γιατί αυτός είναι άντρας, εσύ όχι», είχε πει για ακόμα μια φορά. Ουδέν σχόλιο. Άλλη φορά μου είχε πει, τελικά με αυτά τα προβλήματα που έχεις δεν έπρεπε να κάνεις σχέση. Εσύ, εκείνη με τα προβλήματα τα σοβαρά που έχει, ηθικής και προσωπικότητος και χαρακτήρα, δεν έπρεπε να κάνεις σχέση. Δηλαδή άτομα που έχουν τέτοιες χρόνιες παθήσεις δεν πρέπει να μπαίνουν καν στη διαδικασία και τη δημιουργία μιας σχέσης. Τον κακό της τον καιρό που δεν πρέπει να μπαίνουν στη δημιουργία μιας σχέσης. Δεν πρέπει να ερωτεύονται. Δεν πρέπει ποτέ στη ζωή τους να έχουν μια σύντροφο. Πρέπει να μάθουν να ζούμε τη μοναξιά. Όχι, όχι, όχι. Δικαίωμα στον έρωτα και στην αγάπη έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Είτε έχουμε μια χρόνια πάθηση, είτε δεν έχουμε μια χρόνια πάθηση, είτε έχουμε μια αναπηρία, είτε δεν έχουμε μια αναπηρία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στην αγάπη και στον έρωτα και δεν μπορεί κανείς να μας το στερήσει. Άμα δεν μας θέλει, να μην κάνει σχέση μαζί μας και να μας αφήσει ήσυχους και να μην μας λέει τις μακακίες του, άντε.
Αρκετές φορές είχα προσπαθήσει με τον λόγο, με ωραίο τρόπο να της εξηγήσω ότι δεκάδες νέοι τα τελευταία χρόνια έχουν αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και παντρεμένα ζευγάρια έχουν τέτοιες δυσκολίες όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι. Το παλεύουν όμως, κάνουν θεραπείες, προσπαθούν, δεν εγκαταλείπουν, δεν βρίζουν, δεν μειώνουν και δεν ξεφτιλίζουν τον άλλο. Με έχει κάνει πολλές φορές να νιώθω ένα τίποτα, να νιώθω σαν σκουπίδι. Δεν είσαι εσύ το τίποτα και δεν είσαι εσύ το σκουπίδι. Η χρόνια προστατήτητα και το πυλικό άλγος είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση που έχει υφέσεις και εξάρσεις. Πολλοί γιατροί δίνουν συνέχεια μεγάλες ποσότητες αντιβιωτικών με αποτέλεσμα από τα τόσα φάρμακα να επηρεάζεται ο οργανισμός και το νοσοποιητικό σύστημα. Και από ό,τι διάβαζα, κάποιες φορές η χρόνια προστατήτητα δεν έχει να κάνει με βακτηριακή λίμωξη απαραίτητος. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει σε όλο και σε πιο μικρές ηλικίες, ακόμα και σε εφήβους 15-16 χρονών. Αυξάνονται συνέχεια οι περιπτώσεις νέων ανθρώπων με την πάθηση αυτή. Μια αντίστοιχη πάθηση που ταλαιπωρεί τις γυναίκες είναι η διάμεση κυστίτιδα, η οποία είναι αυτοάνοσο νόσημα. Και γνωρίζω άνθρωπο που ταλαιπωρείται, κοπέλα που ταλαιπωρείται από αυτή την πάθηση 2 χρόνια τώρα. Έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του χρόνικου πυλικού άλγους και της χρονιάς προστατήτητας. Με πόνο πολύ στις γυναίκες. Επίσης, πολλοί γιατροί υποστηρίζουν πως τα πρόσωπα αυτά χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, οπωσδήποτε. Προσωπικά είχα κάνει 3 χρόνια ψυχοθεραπεία και τώρα θα ξαναρχίσω και πολύ καλά θα κάνεις, Άγγελε μου. Ωστόσο, παρόλα τα προβλήματα υγείας μου, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχω βρει δουλειά. Μπράβο. Μπράβο. Και προχωράω τη ζωή μου παρακάτω. Θα συνεχίσω να κάνω ό,τι χρειάζεται μέχρι να τα φτιάξω όλα αυτά και θα το πετύχεις, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι αγωνιστής. Και επιζών, survivor. Ψάχνω να βρω εξειδικευμένο γιατρό ή τρόπους αντιμετώπισης. Δεν τα παρατάω. Ένας πολύ καλός γιατρός για αυτά τα θέματα που είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές και στην εκπομπή είναι ο Δόκτωρ Σταύρος Χαραλάμπους, ο πρώην πρόεδρος της Ουρολογικής Εταιρείας Κύπρου. Μπορείς να δεις και στο κανάλι, έχουμε αρκετές εκπομπές με τον Σταύρο. Από νωρίς έχω μάθει να παλεύω στα δύσκολα και αυτό θα κάνω. Το ένα πρόβλημα το έχω από μικρός, γεννήθηκα με αυτό, το άλλο ήρθε στην πορεία, θα παλέψω και για τα 2. Είπα πολλά και ίσως σας κούρασα, συγχωρέστε με. Όχι, δεν με κούρασες. Πραγματικά πονάω τον λαιμό μου τώρα που έπρεπε να διαβάσω αυτές τις κακίες που σου λέγε αυτή η κοπέλα. Άνθρωπο, δεν μπορώ να την πω. Μα είχα μεγάλη ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και στείλε και ένα συμπληρωματικό ο φίλος. Συγγνώμη κυρία Θέκλα, παρέλειψα να πω στο πρώτο μήνυμά μου ότι αυτή την πάθηση δεν πρέπει να την παίρνουν αψήφιστα οι πάσχοντες, διότι αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε καρκίνο του προστάτη. Έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις από μεγαλύτερους ανθρώπους και ήθελα να το πω. Χαίρομαι που θα κάνετε την επιστολή μου vlog, γιατί το απάντησα ότι θα τον κάνω vlog, γιατί θα ακουστούν αυτά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα όπως εγώ που να έχουν δεχτεί άσχημες συμπεριφορές από κάποια κοπέλα. Μάλιστα. Για θεραπείες, ο κάθε ένας ο οποίος έχει τέτοια συμπτώματα, χρόνιο πόνος στην περιοχή της πιέλου, που αυτός ο πόνος μπορεί να είναι ακόμη και όταν κάθεται ή όταν στέκεται πολλή ώρα, σίγουρα κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και κατά τη διάρκεια της ούρησης ίσως, καλά κάνουν να επισκεφτούν άμεσα ουρολόγο. Λοιπόν, έχω μείνει ενεή από το πόσο παλιοκόρη σου είναι η πρώην σου. Εγωκεντρικό, αλαζονικό, ανέσθητο πλάσμα. Ανέσθητο πλάσμα, χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση. Καταρχάς, αν την είχα μπροστά μου, ευτυχώς που δεν την έχω μπροστά μου, θα συγκρατιόμουν ιδιαίτερος και γι' αυτό πονάω και το λαιμό μου, ότι το σφίξιμο που κάνω να μην πω τα λόγια που μου έρχεται να πω, όχι από σεβασμό προς εκείνην, από σεβασμό προς το κανάλι και εσάς που παρακολουθείτε και προς τον άνθρωπο που έστειλε την επιστολή. Κορί μου, άμα δεν σου κάνει κάποιος, δεν κάνει σχέση μαζί του. Γιατί κάθισες 2 χρόνια σε σχέση με έναν άνθρωπο που δεν σου έκανε
πήρες τα καλά της σχέσης. Μπορώ να υποψιαστώ κιόλας ότι είχες και οικονομικά ωφέλη από αυτή τη σχέση ή ότι πλήρωνε τα φαγητά σας, τις εξόδους σας, το παιδί, τα delivery σας, ίσως δεν ξέρω. Πήρες τα καλά μιας σχέσης, του την έλεγες και κανονικότατα, τον προσέβαλες με τόσο άσχημο τρόπο και αυτόν και τον γιατρό του, μπροστά σε φίλη σου κάθεσες να συζητήσεις προσωπικό θέμα υγείας δικό του και τον μείωσες. Τον κεράτωσες καλά-καλά και είχες και το θράσος να του πει ότι εγώ σε, να του πεις ότι εγώ σε κεράτωσα με εκείνον επειδή είναι άντρας και εσύ δεν, άντρας, δεν είσαι άντρας. Πρώτα απ' όλα, εσύ τι γυναίκα είσαι? Είσαι γυναίκα? Είσαι γυναίκα? Τι εννοώ? Η γυναικεία φύση και το θηλυκό κομμάτι, το ψυχολογικό θηλυκό κομμάτι του καθενός μας έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, την αγάπη και το γνιάξιμο, που δεν έχεις τίποτα από αυτά πάνω σου. Τίποτα απολύτως. Δεν ήσουν υποχρεωμένη να κάνεις σχέση με ένα παιδί που έχει θέματα με τη βάδιση και ο οποίος σου είπε από την αρχή ότι έχει θέματα με τη βάδιση με τα οποία έχει γεννηθεί και ότι έχει και το θέμα της προστατήτητας και του χρόνου υπηλικού άλλου. Μπορείς να πεις ευχαριστώ, όχι, δεν θα πάρω. Κανείς, μα κανείς δεν θα σε κατηγορούσε γιατί δεν προχώρησε στο να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που έχει κάποια θέματα υγείας που επηρεάζουν και τη σεξουαλική του επίδοση ή απόδοση. Αφού σε απασχολεί τόσο πολύ το σεξ και το θεωρείς τόσο πρωτεύον πράγμα, πιο σημαντικό από την αγάπη, να πας να κάνεις σεξ με ανθρώπους που δεν έχουν τέτοια θέματα. Αλλά εσύ τα θέλεις όλα. Ήθελες και τη σχέση και όσα καλά σου δίνει σχέση, ήθελες και το άλλο και το ήθελες τώρα, με τη Μουχαμέτη. Ο γιατρός που πήγαινε, ο άνθρωπος που έχει σπουδάσει ιατρική τόσα χρόνια, δεν ξέρει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Το ανδριλίκι και η ανδριοσύνη δεν μετριέται από τις σεξουαλικές επιδόσεις και αποδόσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λόγω κάποιου ατυχήματος ή λόγω κάποιας ασθένειας δεν μπορούν να έχουν τη σεξουαλική λειτουργία που είχαν προηγουμένως. Π.χ. κάποιος δεν μπορεί να έχει στήση ή δεν μπορεί να έχει διείσδυση. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ερωτικά και σεξουαλικά όντα και αν έχουν δίπλα τους μία γυναίκα που να τους αγαπάει και να τους θέλει, μπορούν να έχουν κάλλιστα και ερωτική ζωή. Δεν θα ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω μία πελάτησά μου παλαιότερα, προδεκαετίας ήταν η κουβέντα, της οποίας ο σύντροφος είχε κάνει εγχείρηση αφαίρεσης προστάτη επειδή έπασχε από καρκίνο του προστάτη. Και η οποία μου περιέγραφε ότι η σεξουαλική του ζωή δεν έπαθε κανένα απολύτως πρόβλημα επειδή η ίδια η γυναίκα αυτή μαζί με τον σύζυγό της συνεργάστηκαν με τον γιατρό και επανήλθαν σε κανονική ερωτική λειτουργία σε χρόνο ρεκόρ που δεν το περίμενε ούτε και ο γιατρός, επειδή η ίδια με την αγάπη της και τον ερωτισμό της και επειδή τον ήθελε τον άντρα της πάρα πολύ, τον βοήθησε να τον επαναφέρει. Τον βοήθησε να επανέλθει στη σεξουαλική του λειτουργία. Μετά από αφαίρεση ολικής προστατεκτομής. Εντάξει. Και μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα, επειδή σε κάποια φάση αυτοί οι δύο χώρισαν μετά, και τότε μου τα έχει πει, και λέει εγώ που φιλούσα κατουρημένα πάμπερς, έτσι μου έλεγε. Δεν είχε παράπονο ότι είχε μετανιώσει για το ότι ήταν με τον σύντροφο της όπως ήταν τότε που είχε πάθει αυτό το πράγμα, όμως εκ των υστέρων έλεγε εγώ τον αγάπησα τόσο πολύ και εγώ που έκανα αυτό το πράγμα και εγώ που το βοήθησα και μετά αυτός να με παρατήσει για μια άλλη. Όπως και να έχει. Δεν θέλεις να έχεις σχέση με κάποιον ο οποίος έχει θέματα υγείας, μην κάνεις σχέση με κάποιον ο οποίος έχει θέματα υγείας. Αν όμως μπαίνεις σε σχέση με κάποιον που έχει θέματα υγείας, οφείλεις να σεβαστείς τα θέματα του. Έχω ακούσει και την άλλη περίπτωση. Ότι μπορεί ένας άνδρας να έχει θέματα σεξουαλικής υγείας,
να μην συνεργάζεται με τη σύντροφο του να πάνε στο γιατρό, στον ουρολόγο, στον ανδρολόγο κλπ. Και να φέρεται άσχημα στη σύντροφό του, βγάζοντας τα αποθυμένα του αυτός επειδή έχει προβλήματα σεξουαλικής υγείας. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, γιατί αδιάγνωστος δεν έχει μόνο ενός φίλου, είναι όλων των φίλων, είναι και των δύο φίλων ή των πόσων φίλων, οι αδιάγνωστοι. Μην αποδέχεστε κακοποιητικές συμπεριφορές από συντρόφους που έχουν να κάνουν με την υγεία σας και με τη σεξουαλική σας λειτουργικότητα. Μην αποδέχεστε. Είναι deal breaker. Είναι ένα πράγμα για το οποίο χωρίζεις το να σου φέρεται ο άλλος άσχημα και κακοποιητικά επειδή έχεις χρόνιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει τη σεξουαλική σου απόδοση. Όσοι παρακολουθήσατε το live το Σάββατο, είχα αναφέρει σε κάποια φάση ότι το σεξ είναι υπερεκτιμημένο στις μέρες μας από την pop κουλτούρα και από την ληστική κοινωνία στην οποία ζούμε. Απομονώνουμε το σεξ από όλη τη τελετουργία του έρωτα και θεωρούμε ότι το σεξ είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τη σκλήρυνση, με την στήση, με τη διείσδυση και με τον οργασμό. Και ξεχνάμε την αγάπη, τη συντροφικότητα, την αγκαλιά, το φιλί, το χάδι, τη σωματική οικειότητα που δεν έχει την διείσδυση. Που πολλοί άνθρωποι, για διάφορους λόγους, στην ερωτική τους επαφή δεν έχουν διείσδυση. Για διάφορους λόγους. Που δεν μας αφορά εμάς να τους αναλύσουμε τώρα αυτούς τους λόγους. Για διάφορους λόγους. Έχουμε θεοποιήσει τη μηχανιστική και πώς να την πω, μηχανιστική και έτσι ποιο επίθετο ψάχνω τώρα. Τη μηχανιστική, μηχανική σεξουαλική πράξη της διείσδυσης και την έχουμε θεοποιήσει και τη θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, δεν λέω ότι δεν είναι καλή ιδέα οι άνθρωποι που μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη με διείσδυση και οργασμό να μην την έχουν, οργασμό μέσω της διείσδυσης. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι ερωτισμού και σεξουαλικότητας και τρυφερότητας και ρομαντικότητας απέναντι σε ένα ζευγάρι. Για παράδειγμα, γνωρίζω ζευγάρια τα οποία για λόγους ηθικούς και θρησκευτικούς δεν θέλουν να κάνουν σεξ πριν από το γάμο. Και αυτά τα ζευγάρια μπορούν να έχουν σωματική τρυφερότητα και οικειότητα χωρίς να κάνουν σεξ και να είναι ικανοποιημένοι συναισθηματικά. Ή επίσης γνωρίζω ομόφυλα ζευγάρια τα οποία δεν θέλουν να έχουν δυσδυτική σεξουαλική πράξη και όμως είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους ή πολύ αγαπημένες μεταξύ τους. Πρέπει να σταματήσουμε να τους μετρούμε όλους όπως τα αυτοκίνητα. Θα αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο, πόση υποδύναμη έχει, στα πόσα δευτερόλεπτα θα πάει από το 0 στα 100 χιλιόμετρα και αν δεν έχει τη μηχανή που θέλω δεν θα το πάρω. Οι άνθρωποι δεν είναι αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές. Οι άνθρωποι είναι ψυχοσωματικοί οργανισμοί. Τώρα, για σένα φίλε που έστειλε την επιστολή, ο ψυχολογικός παράγων παίζει οπωσδήποτε ρόλο στην αποθεραπεία της χρόνιας προστατήδας και του χρόνιου πυελικού άλγους. Μη σου πω ότι και η κακοποίηση που σου επέφερε η κοπέλα αυτή καθυστερούσε τη θεραπεία σου και ανέτρεπε τη θεραπεία σου. Ένας υποστηριχτικός ερωτικός σύντροφος μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει πιο γρήγορα η θεραπεία. Ένας όμως επικριτικός και κακοποιητικός ερωτικός σύντροφος μπορεί να φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ καλά κάνεις γεια μου να κάνεις ψυχοθεραπεία ξανά. Αυτή τη φορά η ψυχοθεραπεία σου θα είναι πιο εστιασμένη στο τι έχεις μάθει μέσα από την πρώτη σου ερωτική σχέση και έχεις πονέσει πολύ και έχεις μάθει πολλά. Να χωνέψεις τα μαθήματα που έχεις πάρει από την πρώτη σου ερωτική σχέση. Να θεραπεύσεις τις πληγές και είμαι σίγουρη σε αυτό που σου λέω, ότι εάν εξακολουθήσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και την ψυχική σου υγεία και την ψυχοεκπαίδευση σου όσο βρίσκεις εδώ στο κανάλι μας, η ζωή σου επιφυλάσσει υπέροχες εκπλήξεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι, είναι λίγοι αλλά υπάρχουν άνθρωποι ολόκληροι.
Άνθρωποι που να έχουν ενσυναίσθηση, που να έχουν την ικανότητα να αγαπήσουν πραγματικά το τέρι τους. Άνθρωποι ολόκληροι, μεγάλοι και αληθινοί. Έναν τέτοιον άνθρωπο χρειάζεσαι και όχι έναν αχυράνθρωπο όπως αυτόν που είχες για φιλενάδα. Για να μην πω και τίποτα περισσότερο. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας. Ας είμαστε κόσμοι προς την κοπέλα αυτή, αφού η ίδια δεν ήταν κόσμια προς τον σύντροφό της, δεν της αξίζει να της δώσουμε και δίκιο με το να μην είμαστε κόσμοι εμείς προς αυτή. Και θέλω να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Του πόσο πολύ θεοποιούμε και ειδωλοποιούμε το σεξ και το θεωρούμε τόσο πολύ σημαντικό στη μηχανιστική του έκδοση. Και υποτιμούμε την ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.